Τώρα που έχει χειμωνιάσει, μας ζητάτε όλοι να συζητήσουμε παρέα τα μυστικά της διαχείρισης του δέρματος και γενικότερα όλων των υλικών όπως είναι το τεχνόδερμα ή της δερματίνης, γενικότερα όλων των υλικών που μιμούνται το δέρμα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα υλικά έχουν πάρα πολύ καλή μνήμη και δεν συγχωρούν λάθη. Για παράδειγμα, όταν τρυπώσουμε, όταν ας πούμε καρφιτσώσουμε, όταν κόψουμε, όταν θέλουμε να ξυλώσουμε, είναι υλικό που δυστυχώς δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις πράξεις μας. Και τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Θα πρέπει λοιπόν όταν διαχειριζόμαστε κοπτικά και ραπτικά το δέρμα και όλα αυτά τα συναφή υλικά, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί δυστυχώς είναι τέτοια η συμπεριφορά του υλικού που δεν μπορούμε με τίποτα να αναιρέσουμε πράγματα που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το υλικό. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια μυστικά για τον τρόπο που θα διαχειριστούμε κοπτικά και ραπτικά αυτά τα υλικά. Δέρμα, δερματίνη και σιδέρωμα. Όλα αυτά τα υλικά μισούν τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο ατμός είναι ικανά χαρακτηριστικά για να καταστρέψουν τα υλικά μας. Άρα, αν χρειάζεται όντως να σιδερώσεις, για παράδειγμα, μία λεπτή δερματίνη που προορίζεται για ένα πατρόν, συνίσταται να τοποθετήσεις το σίδερό σου στην ελάχιστη δυνατή θερμοκρασία, έτσι συνήθως υπάρχει μία θερμοκρασία που λέει συνθετικά, επίσης να τοποθετήσεις ένα ειδικό πέλμα, μία τεφλόν πατούσα μεταξύ της πλάκας του σίδερου για να μην έρθει σε απευθείας επαφή με το υλικό σου. Φυσικά, αν το υλικό σου είναι έξτρα ευαίσθητο, καλό είναι να μπει και μία γάζα ή ένα μακό μεταξύ της τεφλών πατούσας ή της πλάκας του σίδερου και του υλικού, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα καταστραφεί το υλικό μας. Νούμερο 2 και πάμε στο καρφίτσωμα. Όπως είπαμε, όλα αυτά τα υλικά έχουν πάρα πολύ καλή μνήμη. Άρα λοιπόν, αν οδηγηθούμε να καρφιτσώσουμε αυτά τα υλικά, δυστυχώς θα αφήσει μικρές τρυπούλες στο υλικό μας, οι οποίες δυστυχώς δεν θα μπορεί το υλικό να επανέλθει και να τις καλύψει. Άρα, ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να διαχειριστούμε αυτά τα υλικά σε ό,τι αφορά τα κρατήματά τους είναι είτε με μανταλάκια ραπτικής, είτε με ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες ή ειδική κόλλα υφασμάτων, η οποία θα σταθεροποιήσει στριφώματα, είτε κάποια κρατήματα του υφάσματος, αν είναι ένωση, σε συγκεκριμένα σημεία, χωρίς να τρυπήσουμε και να δημιουργήσουμε τρύπες στο υλικό μας, οι οποίες δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να επανέλθουν. Σε ό,τι αφορά τώρα το ραπτικό σκέλος της διαχείρισης του δέρματος, αρχικά δεν ξεχνάμε να τοποθετήσουμε στη ραπτομηχανή μας την ειδική βελόνα για να μπορεί εύκολα και γρήγορα να τρυπάει το δέρμα. Η συγκεκριμένη βελόνα είναι πιο μαχαιρωτή. Θα παρατηρήσουμε ότι η μύτη της είναι σαν μικρό μαχαιράκι, το οποίο μπορεί εύκολα να τρυπάει το δέρμα, χωρίς να το τραυματίζει και χωρίς να ζορίζεται από τη μηχανή μας. Προσοχή, ξεχνάμε τις γενικής χρήσεως βελόνες ή τις βελόνες για λαστικά. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε ποια κλωστή θα χρησιμοποιήσουμε στην ραπτομηχανή μας. Αν το δέρμα δερματίνη προορίζεται, για παράδειγμα, για κάποιο ένδυμα, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια γενικής χρήσεως πολυεστερική ή νάιλον κλωστή. Αν όμως το δέρμα μας προορίζεται, για παράδειγμα, για κάποια τσάντα, για κάποιο ζωνάρι ή γενικότερα για κάποια κατασκευή που θέλουμε να έχουμε μέγιστη εντοχή, τότε προτείνεται να χρησιμοποιήσουμε κάποια βαρέως τύπου κλωστή, η οποία δεν κόβεται με τίποτα, είναι συνήθως πιο χοντρή από τη γενική χρήσεως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη ραπτομηχανή μας, αλλά θα πρέπει να μας βοηθήσει το κατάστημα αγοράς στις κατάλληλες ρυθμίσεις της μηχανής μας, έτσι γιατί έχει λίγο διαφορετική συμπεριφορά από τη γενική χρήσεως, αλλά θα δούμε ότι προσφέρει τη μέγιστη αντοχή στην κατασκευή μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τη ραπτομηχανή μας, θα παρατηρήσουμε ότι συνήθως στη ραφή τέτοιων υλικών οι ραπτομηχανές κολλάνε. Δηλαδή, αν για παράδειγμα η ραπτομηχανή μας μπορεί να παράξει ένα ίσιο γαζί μήκους 4 χιλιοστών, τότε μπορεί στο υλικό μας να παράγει ένα γαζί μήκους 2 χιλιοστών. Έτσι. Για να τη βοηθήσουμε λοιπόν έξτρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό πέλμα, ποδαράκι, το οποίο μπορεί να είναι τεφλόν ποδαράκι, ένα ποδαράκι με ροδάκι, ένα walking foot, τα οποία βοηθάνε έξτρα στο τράβηγμα του υλικού μας από την άνω πλευρά. Δηλαδή, αυτά τα εξαρτήματα συνεργάζονται με τα δοντάκια που έχει η ραπτομηχανή μας από κάτω, συγχρονίζονται, για να έχει πιο εύκολο και γρήγορο τράβηγμα η μηχανή μας πάνω στο υλικό. Επίσης, σε τέτοια υλικά δεν συνίσταται να κάνουμε συχνά στερέωμα ή ακόμα καλύτερα μπορούμε να το αποφύγουμε. Και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε? Απλά με βυθισμένη τη βελόνα γυρνάμε το υλικό μας ανάποδα και κάνουμε ουσιαστικά εμείς χειροκίνητο στερέωμα. Τέλος, αποφεύγουμε τα διάφορα πυκνά και διακοσμητικά γαζιά και προτιμάμε πάντα στις δερματίνες και στα δέρματα να κάνουμε ένα απλό ίσιο γαζί.
Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της κοπτικής του δέρματος και της δερματίνης, συνίσταται να κόβεται σε μία στρώση, γιατί συνήθως έχει αυτή τη γλιστερή συμπεριφορά, οπότε μπορεί εκεί αν κόψουμε παραπάνω από μία στρώση, δύο-τρεις στρώσεις, να έχουμε γλιστρήματα και αυτό να μας δημιουργήσει διάφορες αποκλίσεις στην κατασκευή μας. Και επίσης προτείνεται ως μία βέλτιστη λύση να κόβουμε με ροδέλα κοπής και χάρακα, έτσι ώστε να κοντράρει το υλικό μας και να κόβουμε κατευθείαν. Αν τώρα θέλουμε να κόψουμε με ψαλίδι, καλό είναι να βρούμε ένα πολύ αιχμηρό ψαλίδι με δυνατές λάμες για να μπορεί να κόβει απευθείας το υλικό μας χωρίς να το μασάει. Και ένα tip λοιπόν, αν δυστυχώς δεν έχουμε αποφύγει αυτό το ενοχλητικό ξέφτισμα που κάνουν τα δερμάτινα ενδύματα και υποδήματα. Θα πάρουμε λοιπόν τη σκούπα χωρίς το πέλμα της, θα τη βάλουμε στη μέγιστη ταχύτητα εισρόφησης και σιγά σιγά πάνω στην επιφάνεια που ξεφτάει θα βγαίνουν αυτά τα κομμάτια εύκολα και γρήγορα. Θα δεις από κάτω ότι θα μείνει συνήθως μία επιφάνεια που θα είναι ουσιαστικά το κάτω μέρος της δερματίνης που είναι μοιάζει λίγο σαν βελούδο, να το πούμε έτσι λίγο η αίσθησή του. Αν θέλεις φυσικά και έχεις τη δυνατότητα, μπορείς εκ νέου να ράψεις ένα καινούριο κομμάτι δερματίνης, έτσι, για να έρθει στην αρχική του μορφή, ή αλλιώς μπορεί να το αφήσεις με αυτή την αίσθηση του βελούδου που είναι ουσιαστικά το κάτω μέρος της δερματίνης. Με αυτόν τον τρόπο θα ανανεώσεις το παλιό σου ένδυμα ή υπόδημα και δεν θα το πετάξεις. Και φυσικά όλα τα εργαλεία, αξεσουάρ και ανταλλακτικά για τη διαχείριση του δέρματος θα τα βρεις στην ιστοσελίδα μας carbonopoulou.gr. Αν σ' άρεσε αυτό το βίντεο και θέλεις να μείνεις συντονισμένη και συντονισμένος για περισσότερο υλικό οραπτικής, κάνε τώρα ένα like και ένα share. Σε ευχαριστούμε πολύ!